ζητώ το λόγο σε σχέση με το άρθρο 6 της τροπολογίας 1331 κάθετος 196 της 10ης Ιουνίου του 2022. Αυτό το άρθρο, το κατάπτυστο άρθρο, δίνει το δικαίωμα στον ειδικό εκαθαριστή της ΛΑΡΚΟ να προχωρήσει ομαδικές απολύσεις όλων των εργαζόμενων και ταυτόχρονα να συνάπτει και συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός ή δύο μηνών. Αποτελεί κατά τη γνώμη μας μια απρόκλητη μεθόδευση από μεριάς της κυβέρνησης και να παρακάμψει τις σκληρές αγωνιστικές αντιδράσεις των εργαζόμενων, τον αγώνα διαρκείας που κάνουν για να διατηρηθεί η εταιρεία και η θέση εργασίας τους, αλλά και να προλάβει την απόφαση του δικαστηρίου που θα συνεδριάσει την 17η Ιουνίου, στο οποίο έχουν προσφύγει οι εργαζόμενοι με ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στις ομαδικές απολύσεις. Το άρθρο αυτό, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, αποτελεί έγκλημα τόσο σε βάρος των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ όσο και των παραγωγικών δυνατοτήτων. Η κυβέρνηση με αυτό προσπαθεί να απαλλαγεί από τα λεγόμενα βαρύδια, τα οποία είναι τα δικαιώματα των εργαζόμενων και οι κατακτήσεις τους, και να παραδώσει καθαρή, χωρίς εργαζόμενους με δικαιώματα, την εταιρεία στις ωρέξεις του επίδοξου επενδυτή. Είναι δηλαδή μια ακόμη προσπάθεια ολοκλήρωση του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος της απαξίωσης και ιδιωτικοποίησης της εταιρείας και του ορυχτού πλούτου, που όλες οι κυβερνήσεις βάλαν το χέρι τους σε αυτή την πορεία και όλες έχουν ευθύνη για τα εγκλήματα σε βάρος της ζωής, κυριολεκτικά, αλλά και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Οι αγώνες που κάνουν οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ και είναι δοκιμασμένοι σε σκληρούς αγώνες και μακροχρόνιους, καθώς επίσης και η αλληλεγγύη ταξική αλλά και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, μπορεί να ακυρώσει τους αντεργατικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και όπως οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα διαδηλώσουν στις 2 η ώρα στο Σύνταγμα, ζητάνε από την κυβέρνηση και απαιτούν να αποσύρει την τροπολογία που σταματά τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και κλείνει το εργοστάσιο και πετά τους εργαζόμενους στον δρόμο, διατρανώντας τη θέλησή τους ότι αυτό το έγκλημα δεν θα περάσει. Έτσι λοιπόν και το ΚΚΕ ζητά να αποσυρθεί το κατάπτυστο άρθρο 6 της τροπολογίας αυτή, γιατί η κυβέρνηση παίρνει ανέμους με το συγκεκριμένο άρθρο και θα θερήσει θύελες. Καλούμε την κυβέρνηση λοιπόν να αποσύρει το άρθρο, διαφορετικά σε άλλη περίπτωση το ΚΚΕ θα καταθέσει πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία.